Coast, ένα δραματικό παιχνίδι. Το κερδίσετε στο τέλος, μας το γουσούτ του Μπίλιου. Τι έχεις να πεις για το παιχνίδι, δύο ομάδες είναι στις διαφορετικές κατηγορίες. Πόσο έτοιμοι είστε για το πρωτάθλημα της Elite League? Κοίτα, να πω ένα μπράβο στα παιδιά και στο coach Λεμονίδη. Στην προσπάθεια τους που κάνουν, πάρα πολύ αξιόλογοι. Παλέψαν σήμερα, δείξανε πώς είναι οι έδρες της Β' Εθνικής, οι σκληρές έδρες. Νομίζω ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς για τον κόσμο που ήρθε σήμερα. Κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Κάποια μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω παρουσιάσαμε ένα πιο ωραίο θέμα με περισσότερα τρίποντα. Γιατί η Κομωτινή είχε 0-10 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και δεν έχω δει τη στατιστική. Εύχομαι καλή χρονιά και υγεία στην Κομωτινή και να πάει καλά στο πρωτάθλημα και να πετύχει τους στόχους της. Εμείς τώρα για την Elite League προετοιμαζόμαστε, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, είναι ένα συναπαραστικό πρωτάθλημα φέτος και κάθε Σάββατο, αν δεν παρουσιάζεσαι σοβαρός και συγκεντρωμένος, μπορεί να χάσεις οποιοδήποτε. Βλέπουμε ότι φέτος η Elite League έχει ανέβει ένα επίπεδο, παίκτες σαν το Γκίκα και το Κακλαμανάκι κατεβαίνουν, δύο παίκτες που ήταν στα παράθυρα της Εθνικής τώρα και κατεβαίνουν να παίξουν με τον Πανιόνιο. Οι ομάδες που ανεβήκαν και οι πέντε ενισχυθήκαν πάρα πολύ. Βλέπουμε η Elite League, Ερίκος Ντινάν, να το λέμε γιατί ευχαριστούμε και το Ερίκος Ντινάν. Παίζεται σε όλη την Ελλάδα. Θα είναι ένα πολύ συναρπαστικό πάλι το λέω πρωτάθλημα. Έχουμε αγωνία. Θέλουμε δουλειά σαν ομάδα εμείς. Γιατί είμαι καινούριος εγώ. Έχουμε το ίσως πιο νεανικό σχήμα μαζί με τον Παπάγο μπορεί και από τα πιο χαμηλά budget. Αυτός είναι ο Αμίντας, δίνει ευκαιρίες σε νεαρά παιδιά. Θεωρώ ότι η δουλειά η καθημερινή θα δείξει και το δρόμο της κάθε ομάδας. Δεν πιστεύω σε ταχύτητες που λένε μία ή δύο ταχύτητες, θα το βλέπουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Σίγουρα οι ομάδες δεν είναι ακόμα έτοιμες εν ώψη πρωταθλημάτων και στην National League One και στην Elite League. Τη διαιτησία, όπως την είδατε, και εσείς είχατε διαμαρτυρίες, είχατε τεχνική ποινή, το ίδιο και ο αντίπαλος coach του ΓΑΣ Κομωτινή. Εντάξει, κοίτα, να πούμε ένα μπράβο στη διαιτησία, θα πω ότι κράτησε την ψυχραιμία της. Γιατί κάνουμε πολλές συζητήσεις σαν προπονητές, δεν ήταν ριστικοί σήμερα, δεν κρατήσανε. Δυστυχώς, εμείς όταν έρχεσαι στη θέση του προπονητή, του πάγκο ή του παράγοντα, όλοι έχουμε 200 σφιγμούς. Έτσι είναι, έτσι είμαστε όλοι. Τουλάχιστον μετά είμαστε φίλοι, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Είναι μέρος του παιχνιδιού, νομίζω ήταν καλή σήμερα. Δεν νομίζω αδικήσαν κανέναν. Αυτό θέλουμε και εμείς. Δηλαδή θέλουμε διαιτησίες που θα είναι 50-50 και έρχονται να κάνουν και το καλύτερο και πρέπει να καταλαβαίνουμε και εμείς, που δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε, ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι και γίνονται λάθη. Εντάξει, ότι ξέφυγα εγώ. Λογικό είναι, καμιά φορά και ο προπονητής τρώει και μια τεχνική για να ξυπνήσει την ομάδα του. Γίνονται και αυτά. Αλλά θα θέλουμε καλύτερες διαιτησίες. Κάθε χρόνο δεν μπορούμε να κρίνουμε από την προηγούμενη χρονιά. Πιστεύω θα έχουμε καλή, γιατί είμαστε πλέον και στην τηλεόραση, φαινόμαστε, δεν είναι κάτι κρυφό. Coach, η ομάδα στην National League One δεν έχει να φοβηθεί. Σύμφωνα με τη σημερινή εμφάνιση, δεν είναι σίγουρα έτοιμη ακόμα. Παλέψτε το παιχνίδι σε μια ομάδα που είναι σε ανώτερη κατηγορία και χάσετε στο τέλος σε ένα στόχο. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Μου τα λες, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την όλη προσπάθεια και της ομάδας και των παιδιών. Ευχαριστούμε τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Πρώτη φορά παίζουμε εδώ. Είμαστε λίγο καινούργοι από την άποψη ότι και εγώ είμαι καινούργιος στην ομάδα και κάποιες μεταγραφές κάναμε. Παίζαμε μια πάρα πολύ έμπειρη ομάδα, δυνατή, που παίζουν πολλά χρόνια μαζί, ένα πολύ νοικοκυρεμένο σωματείο. Και φτάσαμε το μάστο σούτ, όπως είπες και εσύ. Όλα καλά, είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Ειλικρινά, είτε έμπαινε είτε δεν έμπαινε το σούτ, η εικόνα είναι η ίδια για μένα. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε το επόμενο Σάββατο με τον Λαγκαδά. Όπως είπες, και τον κόσμο να έρθει εδώ πέρα. Όπως είπες και εσύ, το ερχόμενο Σάββατο είναι με τον Ερμή Λαγκαδά. Με τους τραυματισμούς τι γίνεται, ο Χριστοδούλου δεν πρέπει να έχει κάτι σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι. Έκανε ράματα, εντάξει θα είναι. Είχαμε πρόβλημα με τον Αρχιμανδρίτη. Τραυματίστηκε, ναι, τι γίνεται με την κατάσταση. Αναφέραμε αυτό. Έπαθε ένα διάστημα στην προπόνηση της Πέμπτης λίγο πριν τελειώσουμε. Οπότε δεν μπορούσε να παίξει σήμερα. Ένα πολύ βασικό γρανάζι μας, που όπως είπα στα παιδιά, δεν τον είχαμε και αυτόν. Οπότε νομίζω ότι με τις θεραπείες που κάνει θα είναι έτοιμος για το Λαγκαδά. Ο κόσμος σήμερα βοήθησε. Τι περιμένεις και το ερχόμενο Σάββατο να το γεμίσει? Σήμερα δεν ήταν γεμάτο, ήταν και κάπως ακατάλληλη ώρα.
πρέπει να έρθει περισσότερος κόσμος, πρέπει και εμείς να κάνουμε προσπάθεια να φέρουμε περισσότερο κόσμο, να το διαφημίσουμε και εμείς και εσείς περισσότερο, γιατί αξίζει τον κόπο, γίνεται μια καλή προσπάθεια εδώ.